Υπάρχει το αλλά. Μπροστά στα υπόλοιπα που δεν έχει ο ΠΑΟΚ, ναι, είναι μια λύση. Ρε εσύ. Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Όχι. Δεν μπορεί, θα σου πω γιατί. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει αμινάρα, τερματοφυλακάρα, σεντερφοράρα, πολύ καλά εξτρέμ, δεκάρι, πολύ καλό. Και πάντα, πάντα να βγαίνει ή στο 6 ή στο 8 ένα ζαβός. Μα Καντουρί θα είναι, μα Βέρμπλουμ θα είναι. Μα ο Μαουρίσιο. Ναι, αυτό λέω. Μια χαριστική περίοδο τώρα να το δούμε στο άλλο κομμάτι που παίζει. Κοίτα, εάν δεν είχε. Αν υπήρχαν προβλήματα ρευστότητα στον ΠΑΟΚ και έλεγα, αμάν, παιδί μου, εντάξει, να κάνω αυτό, θα έλεγα ναι. Εφόσον ο ΠΑΟΚ είναι ένα υγιέστατο σωματείο. Με ένα υγιέστατο. Ναι. Έχουμε δουλέψει και μαζί. Ξέρεις ποιος είμαι, δεν χρειάζεται να σου πω τώρα. Πολλά χρόνια δουλέψαμε μαζί, ο ένας απέναντι τον άλλον. Ξέρεις πολύ καλά ποιος είμαι, θα μπορώ να σε πάρω και εκτός αέρα. Εντάξει. Λοιπόν, πιστεύεις ότι είναι το θέμα χρημάτων ή πιστεύεις ότι δεν έρχονται σε αυτές τις ομάδες που για μένα και για σένα είναι κατώτερες ποιότητας αυτή η παίκτη. Κοίτα, η μαγιά του τεχνικού διευθυντή είναι να μου βρει ένα παίκτη. Να μην έχει πολλά κουσούρια, όχι πολύ μεγάλη ηλικία, να μου βγάλει ένα, 1,5-2 χρόνια στα χαφ καλά. Ο Μαουρίσιο, ο Μαουρίσιο. Όχι, ο Μαουρίσιο είναι καλός παίκτης. Εγώ τον έχω πιο ψηλά και από τον Ελκαντουρί και από αυτό το καινούριο που πήρατε και από τον Σιβέρνου. Το θεωρώ για μένα, ρε παιδί μου, πολύ καλό παίκτη. Πιστεύω λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ θα βρει τον καλό Μαουρίσιο και δεν θα χρειαστεί ούτε τον Ελκαντουρί, δεν θα χρειαστεί. Δηλαδή πιστεύω ότι κολλάει καλύτερα με αυτό το γορίλα το μαύρο και με τον Μπέλκα καλύτερα κολλάει. Κολλάει καλύτερα στα μάτια τα δικά μου ποδοσφαιρικά, ρε παιδί μου, μπα κάνω λάθος. Αλλά κολλάει νομίζω καλύτερα ο Μαουρίσιο. Ωραία. Και δεν είμαι ο Κώστας, είμαι, δουλέψαμε πολλά χρόνια μαζί, ξέρεις ποιος Κώστας. Πες το στον αέρα, πες το, δεν πειράζει.